Οι ακροατές ξέρουν την αδυναμία που έχω στο public speaking και στη φωνή. Είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στο στούντιο κιόλας τη Νιώβη Κλαβδιανού. Το είπα σωστά, το είπα σωστά. Σωστά. Η Νιώβη είναι σύμβουλος υψηλής επίδοσης, είναι ψυχοθεραπεύτρια και δραματική σοπράνο. Εγώ είμαι μονοδραματική χωρίς σοπράνο. Θα μας εξηγήσει αυτά τι είναι όλα. Τι είναι σύμβουλος υψηλής επίδοσης? Σύμβουλος υψηλής επίδοσης είναι ο άνθρωπός σου ο οποίος σε βοηθάει όταν ήδη έχεις υψηλό επίπεδο στα αθλήματα τα οποία πραγματοποιείς στη σκηνή, είσαι τραγουδιστής, είσαι χορευτής, είσαι ηθοποιός, μπορεί να είσαι ένας νέος πολιτικός, μπορεί να είσαι ένας νέος μάνατζερ και σε βοηθάει να φτάσεις στην υψηλή σου επίδοση όταν και αν πρέπει να μιλήσεις σε ένα συνέδριο, όταν και αν πρέπει να κερδίσεις ένα μετάλλιο, όταν και αν θέλεις να βγεις στη σκηνή και να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Δηλαδή στις μεγάλες πίστες ψάχνουμε και επικοινωνούμε με την Νιώβη. Έτσι. Ναι. Που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, και έχει βγει κατά καιρού σε άλλες εκπομπές, πόσο δύσκολο είναι όταν αλλάζεις πίστα, όταν είσαι πιο εκτεθειμένος, με κάθε τρόπο εκτεθειμένος, πόσο δύσκολο και πόσο ψυχοφθόρο είναι. Υπάρχει πια ένας καινούριος όρος, ο οποίος λέγεται exposure anxieties. Είναι οι φοβίες της έκθεσης. Ναι. Εγώ λοιπόν είμαι ο άνθρωπός σας για την περίπτωση που έχετε φοβία έκθεσης και βοηθάω, υποστηρίζω και εννοείται ενδυναμώνω, ώστε ο άλλος πραγματικά να φτάσει στο maximum επίπεδο που έχει μέσα του. Ναι. Και ψυχοθεραπεύτρια και δραματική σοπράνο. Το δραματική σοπράνο ήταν το connecting, ήταν αυτό το οποίο συνέδεε το πριν και το μετά. Είμαι τραγουδίστρια όπερας από τα μικρά μου χρόνια, έχω μάστερ και διδακτορικό στο opera performance, έχω όμως το πτυχίο μου της ψυχολογίας από το Απουθού, έχω κάνει NLP, έχω κάνει θεραπευτική ύπνωση, έχω κάνει trauma therapy και έχω κάνει όλα αυτά για τα exposure anxieties και μετά συνέδεσα την προσωπική εμπειρία με τους προσωπικούς φόβους έκθεσης, τους αρχικούς και όλα τα μπλοκαρίσματα και αυτοσαμποτάζ τα οποία όλοι καθημερινά επιφέρουμε στον εαυτό μας, τα συνέδεσα με όλες τις λύσεις οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες είναι και πολλές και δεν είναι δύσκολες. Ναι. Πρέπει απλά να νετάρουμε. Εγώ πριν κάνω το γιατί όχι, δεν ήξερα πόσο ψυχοσωματικό ζήτημα είναι η φωνή. Δεν ήξερα. Η λέξη στεναχώρια σημαίνει στενεύουν οι χώροι. Γι' αυτό δεν μας βγαίνει η φωνή, γιατί όταν είμαστε στεναχωρημένοι, ναι, κλείνει τόσο πολύ το σώμα που στενεύεις τόσο το χώρο, δεν βγαίνει, ναι, η φωνή. Από εκεί. Εγώ, και σε αυτά τα 6 χρόνια έχω περάσει ένα επεισόδιο κατάθλιψης και για ένα μήνα δεν έβγαινε φωνή με τίποτα. Όχι για να κάνω εκπομπή, είτε δεν μπορούσα να κάνω να μιλήσω στο τηλέφωνο. Κάποιοι λένε ότι η φωνή είναι η έκφραση της ψυχής. Βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι είναι η έκφραση και της πρόθεσης. Κατάλαβες, έχω καλή πρόθεση, φαίνεται στη φωνή μου. Έχω κακή πρόθεση, πάλι φαίνεται στη φωνή μου. Έχω μεικτή πρόθεση, έχω ανασφάλεια, έχω ασφάλεια, έχω ζήλια, έχω φθόνο. Η φωνή είναι αυτό που ουσιαστικά αποτυπώνει το συναίσθημα αλλά και την νοητική πρόθεση. Θέλω να σας πω ότι πριν καθίσει έκανε κάτι, πώς να τα πω τώρα, κάτι κραυγές, κάτι αυτά έβγαλε. Κάτι γιατί μπρ και κάτι ρρ. Ώστε να μπορέσεις να συνδέσεις τη χαμηλή περιοχή της φωνής με την υψηλότερη περιοχή της φωνής και για να μην ακούγονται κοκοράκια. Και το κάνεις κάθε φορά αυτό, όταν είναι να μιλήσεις σε φάση έτσι επαγγελματική, όχι να μιλήσεις προφανώς με την κολλητή σου για ποτά, το κάνεις δηλαδή αυτό? Βοηθάει, είναι πολύ βοηθητικό. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι εγώ έχω συνδέσει νοητικά, λόγω της ιδιότητάς μου ως high performance, αυτή την άσκηση των 3 δευτερολέπτων, όπου σ' άκουσες δεν ήταν πάνω από 3-4 δευτερόλεπτα. Όχι, όχι. Πολύ, πολύ σύντομο, παιδιά, ήταν. Με το νετάρισμα, με το focus, το νοητικό focus πριν μπω να μιλήσω μαζί σου. Γιατί είναι ό,τι πιο σημαντικό. Δεν γίνεται να είμαστε χαμένοι όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα θέμα. Πρέπει να έχουμε πλήρη συγκέντρωση σε αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε. Ναι. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να μάθουμε να μιλάμε σωστά? Γιατί η επικοινωνία μας δόθηκε ώστε κάποτε να συνεργαστούμε και κάποτε να προοδεύσουμε. Ναι, γι' αυτόν, ναι, τον απλό, ναι, λόγο. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα λίγο παραπάνω, δαιμονοποιούμε την πρόοδο,
ίσως δαιμονοποιούμε τις συνεργασίες, τις φοβόμαστε, λέμε είμαστε, υπάρχει μεγάλη διαφθορά, λέμε οι πλούσιοι είναι και κακοί, λέμε οι φτωχοί είναι και καλοί, λέμε ο καλός πρέπει να είναι και αθώος, πρέπει να είναι και αγαθός. Και τίμιος. Λέμε διάφορα τέτοια πράγματα και ξεχνάμε το πόσο απαραίτητη είναι η συνεργασία. Για να μπορέσεις να συνεργαστείς πρέπει να μιλήσεις, για να πεις, να περιγράψεις, να εμπνεύσεις, να δεθείς, να συνδεθείς. Ξέρεις πόσο συχνά μιλάμε για το θέμα σύνδεσης στο public speaking, ενώ κάποιος θα θεωρούσε ότι δεν έχει καμία σχέση. Το θέμα είναι να μην κάνω λάθη και σαρδάμ, μου λένε οι καινούργοι μου πελάτες. Και μετά από 10 φορές, γιατί συνήθως είναι sessions, είναι ξέρεις, group session 10 φορών, μου λένε «Α, τώρα κατάλαβα ότι με το που μιλάω δένομαι με τους άλλους». Αυτό είναι το θέμα, η σύνδεση, το να μείνω στην ψυχή τους ως άνθρωπος που επιθυμεί να κάνει κάτι για το γενικό καλό, κατ' επέκταση για το προσωπικό. Η σύνδεση εννοείς του ομιλητή με το κοινό. Είτε μιλάς, δηλαδή είτε κάνεις pitching που είναι καθαρά business, είτε κάνεις humanitarian, οτιδήποτε ανθρωπιστικό, είτε θέλεις να μιλήσεις υπέρ ενός καινούριου νόμου, έτσι. Το θέμα είναι το κοινό να καταλάβει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είσαι αυθεντικός και γνήσιος και άρα ότι δεν εξυπηρετείς ατζέντες και αλλωνών συμφέροντα, αλλά μιλάς ως αυθύπαρκτος και αυτόνομος άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό για το κοινό για να σε εμπιστευτεί αυτό. Και το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι ότι σε ενδιαφέρει το γενικό καλό. Είσαι εκεί, αυτό που λέμε στα αγγλικά, in service. Να ξέρω τι λες. Και το γενικό καλό το έχει ορίσει και ο κύριος Μπουραντά στην εκπομπή ως το απόλυτο χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη. Έτσι είναι. Να κάνει για το κοινό καλό. Εκτός από αυτά όμως που λες τόση ώρα, το να μιλάμε καλά πέρα από τους ανθρώπους που νομίζω οι περισσότεροι το χρειάζονται στη δουλειά τους, άμα πάρω το απλό, ένας δάσκαλος σε μία τάξη, είναι σημαντικό να μιλάμε καλά. Δηλαδή σε μία συνέντευξη για δουλειά να μιλάς καλά και να πείσεις τον αυτόν που σου παίρνει τη συνέντευξη ότι εσύ κάνεις γι' αυτό, από το σε μία παρέα. Από τη συνέλευση πολυκατοικίας, βρε αδερφέ. Όλα. Δηλαδή, τους καλούς ομιλητές τους θυμόμαστε. Και τους λατρεύουμε. Ναι. Και συμβαίνει πολλές φορές να πηγαίνει κάποιος για συνέντευξη και να μιλάει καλύτερα από αυτόν ο οποίος παίρνει τη συνέντευξη. Δηλαδή, οι human resources, αν μιλάμε εταιρικά στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στο εξωτερικό, είναι οι πρώτοι οποίοι θα έπρεπε να ξέρουν πώς να μιλάνε στον υποψήφιο, ώστε να καταλάβουν και την πρόθεση του υποψηφίου καλύτερα και οι ίδιοι να δηλώσουν την πρόθεσή τους. Είναι καθαρή η πρόθεσή τους. Αν εσύ, κυρία μου, έρθεις να δουλέψεις στην εταιρεία μας, θα περάσεις καλά. Μπορώ να στο εγγυηθώ ότι θα έχεις ένα ωραίο περιβάλλον. Ναι. Εγώ που ζητάω τη δουλειά, ποια είναι η πρόθεσή μου? Με το που θα με πάρετε, θέλω να δεθώ με όλους εσάς για να προάγω έργο. Ναι. Πολύ σημαντικό. Και εγώ έχω δει πολλούς που παίρνουν συνεντεύξεις για δουλειά και δεν είναι καλοί. Αυτό θέλω να πω. Είναι πολύ σύνηθες. Είναι πολύ λυπηρό, είναι πολύ σύνηθες. Και όλο αυτό που περιέγραφες πριν για το πώς πρέπει να. Για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε και πώς πρέπει να μιλάει κάποιος, εμένα μου ήρθε στο μυαλό ο Μπαράκ Ομπάμα. Ο τύπος δεν μιλούσε σαν πολιτικός. Έτσι είναι. Με την έννοια που εννοούμε στην Ελλάδα πολιτικός, ο τύπος μιλούσε κάτι μεταξύ ιεροκήρυκα και ράπερ από το Σικάγο. Και κυρίως ο άνθρωπός μας. Ναι. Σαν να ήταν. Γι' αυτό λέω ράπερ από το Σικάγο. Ράπερ από το Σικάγο μιλάει σαν είναι του δρόμου. Street smart και street public speaker. Δεν μιλάει πάντως σαν το μαυρογιαλούρο, τέλος πάντων. Είχε κάνει ο Ομπάμα είχε κάνει μια τρομερή ομιλία που νομίζω την έκανε στην Αίγυπτο, στο Κάιρο. Αν θυμάμαι καλά, ήταν από τις πρώτες ομιλίες. Όπου μιλούσε για το πόσο οι μουσουλμάνοι είναι μέρος της παγκόσμιας κουλτούρας και δεν είναι to be excluded. Και γι' αυτό μιλούσε, νομίζω, μέσα από τη βιβλιοθήκη του Καϊρού, του Πανεπιστημίου του Καϊρού, αν θυμάμαι καλά, η οποία ήταν η ομιλία, δεν έπεφτε καρφίτσα. Μας είχε συνεπάρει, μας είχε σηκώσει. Όμως. Πάντα, μιλάει καταπληκτικά. Και αυτό που κάνει ο Ομπάμα είναι κάτι πολύ αρχαιοελληνικό, αν υποθέσουμε ότι ξεκινήσαμε με τον ορθό λόγο εμείς, αν υποθέσουμε έτσι ότι όντως. Αυτό που έκανε ήταν, μιλούσε για ιδέες. Μιλούσε για concepts. Δεν μιλούσε για το «οι τάδε το κάνουν έτσι, οι άλλοι αλλιώς, τι να κάνουμε βρε παιδί μου». Μιλούσε για γενικές ιδέες, φιλοσοφικές έννοιες. Εσύ που το διδάσκεις αυτό, ακούγοντας έναν ομιλητή σαν τον Μπαράκ Ομπάμα,
αποδομής μέσα σου πράγματα που λες να το κάνει αυτό που λέω και εγώ να όχι. Το κάνω. Όχι. Ένας πάρα πολύ καλός ομιλητής έχει ξεπεράσει τις τεχνικές. Τις τεχνικές τις χρειαζόμαστε στην αρχή μέχρι να κάνουμε 10-15 ομιλίες. Και το κάνει σαν να φαίνεται έμφυτο. Έτσι. Έτσι. Από ένα σημείο και μετά γίνεται έμφυτο, διότι τη στιγμή που θα γίνεις τόσο διάφανος, και τώρα ξεκινάω με τις τεχνικές, έτσι, ή με αυτή την έμπνευση που θέλω να μεταδώσω σήμερα με την υπέροχη πρόσκλησή σου. Το θέμα είναι η διαφάνεια. Το θέμα είναι να μιλάς, όχι σαν να προσποιείσαι ότι είσαι ένας άνθρωπος διάφανος, να μιλάς επειδή είσαι ένας άνθρωπος διάφανος και επειδή δεν μπορείς να μη δε μιλήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το οποίο σημαίνει ότι όλα, η μαμά μου έλεγε ότι δεν είχα καλή φωνή. Ο φίλος μου λέει ότι ακούγομαι, η φωνή μου σαν να κράζει. Ο άλλος μου λέει ότι πω το λάμδα σου είναι πολύ παχύ γιατί είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ή όλα αυτά. Δεν έχουν την παραμικρή σημασία. Φυσικά και θα τα φτιάξουμε σε επίπεδο training. Σαφέστατα. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Αλλά at the end of the day δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει το να είσαι διάφανος, οι προθέσεις σου, τα συναισθήματά σου, το αξιακό σου σύστημα και κυρίως το ότι δεν δουλεύεις για άλλον. Ναι, αλλά περίμενε. Αυτό όμως είναι το υλικό που έρχεται σε σένα, το ακατέργαστο, και είναι έτσι. Mm. Δηλαδή έτσι. Το έχει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Είναι έτσι γεννημένος, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι άμα δεν μιλήσει για να κάνει τον κόσμο καλύτερο με την ομιλία του, είναι ή δεν είναι. Κάποτε ήμασταν έτσι, έτσι. Ξέρεις από τις εκπομπές που έχεις κάνει, τις χιλιάδες τρομερές εκπομπές που κάνεις, ξέρεις ότι τα παιδιά μέχρι ένα σημείο, μέχρι τα 5-6 χρόνια, what you see is what you get. Ναι. Και ξέρεις ότι μετά... Δεν έχουν φίλτρα. Αυτό είναι αυτό το οποίο διαβρώνεται. Η διάβρωση συμβαίνει ακριβώς εκεί. Στο προσέχω τι μου επιτρέπουν οι άλλοι να πω, τι δεν μου επιτρέπουν, πότε τρώω bullying στο σχολείο, όλα αυτά σε ένα επίπεδο ημι υποσυνείδητο. Και προσαρμόζομαι ώστε να μην φάω bullying, να γίνω κάποτε πολύ δημοφιλής, να με θέλουνε, μελλοντικά να έχω την καλή δουλειά, να έχω την καλή γυναίκα, την καλή πεθερά, όλα αυτά τα καλά. Στην πορεία, η αλήθεια είναι ότι χάνουμε τη διαφάνειά μας. Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι μεγαλουργούν σε επίπεδο τόσο business αλλά και πέρα και φιλοσοφικού και γενικά προωθούν το ότι ο κόσμος έχει πρόοδο και μπορεί να έχει διαρκώς πρόοδο, τους βλέπεις να πετάνε σε εισαγωγικά αυτή τη βρωμιά από πάνω τους και να γίνονται διαφανείς. Ναι. Και όπως σου έλεγα έτσι έξω πριν ξεκινήσουμε, να γίνονται κυπουροί. Που να βλέπουν τον κήπο και να ξέρουν εδώ πρέπει να βγάλω τα αγριόχορτα, εκεί πρέπει να φυτέψω, εκεί πρέπει να κλαδέψω, πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε μόνο εκεί για να κάνουμε ροζ πράγματα, να λέμε τι ωραίες οι τουλίπες μας, ενίοτε θέλει και κλάδεμα. Αχ, το κυπουρί πολύ μ' άρεσε που είπες, να ξέρεις. Φαντάσου τον εαυτό σου, που ξέρω ότι το κάνεις, αλλά φαντάσου τον εαυτό σου με την στολή, με τη φόρμα εργασίας. Φαντάσου να βγαίνεις στο public speaking, εννοώ στον δημόσιο λόγο που πραγματικά θέλεις να κάνεις, για ένα θέμα που θέλεις να κάνεις. Και φαντάσου να θεωρείς τον κόσμο έναν μπαξέ στον οποίο πρέπει να φερθείς αναλόγως. Όταν πρέπει να κλαδέψεις, να κλαδέψεις. Όταν πρέπει να ποτίσεις, να ποτίσεις. Όταν πρέπει να επιλέξεις σε αυτό το χώμα τι λουλούδια μπαίνουν και αντέχουν. Είναι πολύπλοκο, αλλά έχει μια μεγάλη ομορφιά και είναι ζωή. Ο δημόσιος λόγος είναι ζωή. Ναι. Το πώς να είσαι καλός, να λες τις ιστορίες, να τις λες ωραία. Ναι. Να θέλει ο άλλος να σ' ακούει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μας ακούτε, μπορείτε να σκεφτείτε ο καθένας μέσα του ποιος ήταν ένας καλός ομιλητής. Είτε σε γάμο που να είπε ωραία... Το πώς λέγεται αυτό που λένε... Το καλώς ήρθατε, την ιστορία. Αυτό βλέπουμε σε Αμερικάνικους γάμους και πολύ. Μένα τώρα αυτό μου έρχεται να κάνεις την toast που λένε. Μια πρόποση για το ζευγάρι. Ή κάποιος, ένας καλός δάσκαλος που είχατε. Ή ας πούμε στο πανεπιστήμιο ένας καλός καθηγητής. Ή ξέρω εγώ, στη συνέλευση πολύ καλή. Μπορεί καμιά φορά να σου τύχει ο καλός ομιλητής εκεί που δεν το περιμένεις. Η συνέλευση πολυκατοικίας είναι εξαιρετικά καλό παράδειγμα που δίνεις. Διότι ξέρεις ότι μεταξύ ζήλιας, φθόνου, οχαδερφισμού, άστο μωρέ, έτσι πως τα πράγματα ήθιστε να είναι. Όταν εμφανίζεται κάποιος και λέει
με τον τρόπο του. Θέλω το καλό μας, όχι το καλό μου, ναι. Θέλω το καλό μας και θεωρώ ότι το πρέπει να βάψουμε, διότι θεωρώ ότι πρέπει να βάψουμε διότι πέφτουν οι σοβάντες και θα σκοτώσουμε κανέναν από κάτω. Ναι. Οι άλλοι μένουν κόκαλο, ναι. Διότι έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει ο καθένας να σκέφτεται καθαρά και μόνο για ίδιον συμφέρον, που τη στιγμή την οποία εμφανίζεται κάποιος ο οποίος σου λέει είναι κοινό μας όφελος, είναι κάτι το τρομερό, είναι σχεδόν επαναστατικό και το λέω αυτό με μικρή ειρωνία, γιατί αν μη τι άλλο έπρεπε να είναι το μόνο φυσιολογικό και όμως είναι, κατάλαβες, μειοψηφία. Μα οι καλοί ομιλητές είναι πάρα πολύ λίγοι. Μπορούν όμως να γίνουν όλοι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πέρα φυσικά, από κάποιους λίγους που δεν θα γίνουν, εν δυνάμει μπορούν να γίνουν όλοι, γιατί είναι απλό. Απλά... φοβόμαστε, τρομάζουμε, θεωρούμε ότι θα μας, κατάλαβες, θα μας λιδωρήσουν, θα μας εξευτελίσουν. Καταρχάς είναι, λέει, ο νούμερο ένα φόβος της ανθρωπότητας. Νούμερο ένα είναι. Μετά είναι ο φόβος θανάτου. Μετά είναι ο φόβος πνιγμού. Φόβος πνιγμού. Απίστευτο, έτσι. Ναι. Σκέψου επίσης κάτι άλλο, να σου πω και κάτι ακόμα. Ο λαιμός μας, από που βγαίνει η φωνή μας, είναι ο ίδιος λαιμός ο οποίος φοβάται ότι κάποιος θα τον στρίψει, είναι ο ίδιος λαιμός που φοβάται ότι δεν θα αντέξει ένα πνιγμό. Ναι. Η περιοχή του λαιμού, δες πόσο στενή είναι σε σχέση με τους ώμους, ναι. Για να καταλάβεις ότι έχουμε μία φοβία αρχαϊκή, υποσυνείδητη, μήπως πάθει κάτι ο λαιμός μας. Το έχουμε. Λοιπόν, θα σου πει κάποιος πάντως ότι είναι άλλο να μιλάω στη συνέντευξη πολυκατοικίας, στη συνέλευση πολυκατοικίας, είναι άλλο να μιλάμε τώρα εδώ πέρα μέσα στο στούντιο που μας ακούνε χιλιάδες μένα, αλλά δεν τους βλέπω δε. Είναι άλλο να αλλάξω το πλαίσιο και να πάω εγώ τώρα σε μια σκηνή και να είναι από κάτω τρία άτομα που το έχω κάνει. Μιλούσα εγώ σε τρία άτομα. Θα χαρώ να το θυμάμαι. 10 και άλλοι 1000. Άλλο όταν έχω εδώ και με τραβάνε κάμερες, κάθε φορά. Και έχουμε παρατηρήσει όλοι τη φωνή μας πόσο αλλάζει. Βέβαια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ο λόγος για τον οποίο έχουμε την έκταση που έχουμε στη φωνή μας είναι το βασικό ερώτημα. Γιατί την έχουμε? Γιατί την έχουμε? Γιατί έχουμε και χαμηλές. Ωραία, μπορώ να σου μιλήσω χαμηλό, σαν να μην πω σοβαρύτονο. Και μπορώ επίσης να σου μιλήσω πάρα πολύ ψηλά. Αυτό πάλι. Αυτό γιατί, πάλι. Αλλάζει τελείως. Η ίδια φράση με αυτούς τους τρόπους που την είπες. Αλλάζει τελείως το νόημα της. Γιατί αναλόγως με την κουλτούρα και την κοινωνία, εκεί μπαίνουν και όλα τα θέματα πατριαρχίας, γυναίκες έξω ή μέσα από το σπίτι, άντρες που βγάζουν χρήματα ή όχι, άνθρωποι σε κατάθλιψη, άνθρωποι καταπιεσμένοι, όλα αυτά, διαφορετικά ύψη μέσα στη φωνή μας εκφράσουν τα διαφορετικά μπλοκαρίσματά μας. Για παράδειγμα, οι Ελληνίδες γυναίκες, περιέργως και δεν καταλαβαίνω γιατί, μιλάνε πάρα πολύ ψηλά. Μιλάνε ψηλά και μιλάνε και λίγο έντρινα. Και αν δεν είναι μαμάδες, μπορεί να σου αρχίσουν να λένε «Μιχαλάκι». Και αυτό το πράγμα είναι μια ψεύτικη φωνή, καλά, η οποία δείχνει ένα στρίμωγμα. Δείχνει ένα προσωπικό στρίμωγμα της μάνας, δείχνει το δικό της αδιέξοδο αυτή η ψηλή φωνή. Όταν λοιπόν έρχονται οι εξαιρετικοί μου πελάτες, τους οποίους από την πρώτη μέρα τους λατρεύω, στο τέλος είμαι για πάντα φαν τους, δηλαδή έτσι καταλήγουμε στο να είμαι φαν του πώς κάνουν public speaking. Το πρώτο πράγμα το οποίο λέω, κατέβασε τη φωνή σου. Φτάσε σε ένα σημείο που η φωνή σου βιμπράρει στο στήθος σου. Φαντάσου τον εαυτό σου να μιλάς στο ραδιόφωνο, να μιλάς στο τηλέφωνο. Φαντάσου να μου λες ένα μυστικό. Φαντάσου. Σε ένα που σ' αρέσει επίσης. Ναι, φαντάσου να μιλάς σε ένα μικρό παιδί. Φαντάσου να μιλάς σε ένα επτάχρονο, όχι το δικό σου το οποίο σου έχει σπάσει τα νεύρα. Φαντάσου να μιλάς σε ένα επτάχρονο και να του εξηγείς τον κόσμο. Να του εξηγείς ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οφείλουμε εμείς οι άνθρωποι να είμαστε γλυκείς, καλοί, καλοπροαίρετοι, θερμοί. Αυτή είναι η φωνή που θέλεις. Και στο public speaking. Και φυσικά δεν υπάρχει τίποτα το μονοτονικό. Απλά ξέρουμε ότι όταν κάποιος ή όταν κάποιος, ξέρεις ότι όταν κάποιος είναι το βαρύ πεπόνι και ξέρεις ότι όταν κάποιος είναι μια γυναίκα στριμωγμένη. Πολύ. Και όχι μόνο αυτό. Άμα δεις το δρόμο μία γνωστή σου και αρχίζει και σου μιλάει. Λοιπόν, τώρα δεν μου έχετε και τι να πω. Γεια σου, Δέσποινα, και το ακούω την εκπομπή εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι. Εγώ τρομάζω. Ναι. Και άμα σου πει όμως αυτή η γυναίκα. Ναι, αλλά εμένα η φωνή μου είναι. Δεν είναι, όχι, όχι. Εμένα η φωνή μου είναι, δεν είναι
μπάσα από κατασκευή της. Όχι. Τι θα πεις? Από κατασκευή, δεδομένου ότι έχουμε όλοι 1,5-2 οκτάβες έκταση στον λόγο, όχι τον τραγουδιστικό, στον λόγο τον ομιλητικό, ναι. Θα της πω, κατέβασε τη φωνή σου εκεί πέρα που είναι όταν ξυπνάς το πρωί, δηλαδή με το που ανοίγεις τα μάτια σου και κάνεις καλημέρα σας. Έχεις αυτή τη φωνή. Αυτή η φωνή μπορεί να ακούγεται μαχμουρλίδικη και, ναι, και ναι. τέτοια, αλλά αυτή είναι η φωνή που είναι κάτι το οποίο προσπαθώ εγώ τώρα να σας κάνω και σας κάνω. Είναι μια φωνή η οποία βιμπράρει στο στήθος και η οποία δείχνει ότι δεν είμαι πιεσμένη. Ότι έχει το μυαλό μου τη δυνατότητα να σκεφτεί και να προλαμβάνει τα λόγια μου. Ότι πρώτα σκέφτομαι και μετά μιλάω, διότι δεν μιλάω γρήγορα. Το ακούς έτσι? Το ακούω και είναι και αυτό, τόση ώρα μου έρχεται το in charge που λέει και η μάνα μου, είσαι κυρία του εαυτού σου την αυτό, ώρα που μιλάς έτσι. Αυτό. Πρέπει να προλαβαίνεις. Πρέπει να προλαβαίνεις. Για να προλάβεις πρώτα να σκεφτείς και μετά να μιλήσεις, δεν μπορεί η ομιλία σου να είναι με οποιονδήποτε τρόπο παρορμητική. Αυτό δεν σημαίνει ότι μαθαίνεις κάτι απ' έξω και πας και το περιφέρεις σαν να είναι ρόλος θεάτρου. Δεν μιλάω για τίποτα το οποίο είναι με την κακή έννοια εσκεμμένο. Μιλάω όμως για κάτι το οποίο είναι εκούσιο. Και υπάρχει διαφορά μεταξύ εσκεμμένου και εκούσιο. Εκούσιο σημαίνει, ξέρω από την αρχή, μία ταχύτητα που θα μου επιτρέψει να βρίσκω λέξεις, να κλείνω σωστά τα ρήματα στην ελληνική, γιατί ξέρεις ότι έχουμε και κάποιες πολύ κουφές κλήσεις, οι οποίες κάποιες φορές, ας πούμε, για ένα ρήμα χρησιμοποιούμε το μέλλοντα, αλλά δεν έχει αόριστο. Ναι. Για άλλο συμβαίνει κάτι άλλο. Πρέπει να προλαβαίνει ο εγκέφαλος να σκεφτεί τι θες να πεις και πώς, και τότε φυσικά γίνεται. Αν μου επιτρέπεις, ένα μικρό τρίκ είναι να τα δευτερόλεπτα πριν μπεις, ας πούμε, στο στούντιο ή στο παλκοσένικο που λένε οι Ιταλοί. Ή στην αίθουσα που διδάσκεις, στο meeting με τους συναδέλφους, οτιδήποτε σκεφτεί ο καθένας. Να μετρήσεις πάρα πολύ αργά ανάποδα από το 10 στο 1 και στο 1 να μπεις. Αλλά αργά, πιο αργά από ότι ανά δευτερόλεπτο. Περίμενε. 10. Από μέσα μου. Ναι. Ώστε να κατεβάσεις τους ρυθμούς σου. Ναι. Και έτσι όταν μπεις μέσα, να μπεις με ρυθμούς αργούς, ναι. ώστε να έχεις τη δυνατότητα μέσα στα επόμενα 10 λεπτά ή μία ώρα αναλόγως του τι κάνεις, επειδή θα γίνεις excited να ανέβουν οι ρυθμοί και μετά να ξανακατεύουν, μετά έχεις όλη την ελαστικότητα του εύρους. Του να δείξω ότι είσαι άνθρωπος με αληθινά συναισθήματα, με παλώμενη καρδιά, με επιθυμίες, με ανάγκες, αλλά κυρίως in service. Το σημαντικότερο. Ναι, πολύ μ' άρεσε το in service, που λες, μ' άρεσε πάρα πολύ το in service. Στις υπηρεσίες του... Του ότι. Του. Του ότι. Του κοινού καλού. Ναι. Του ότι. Το γιατί όχι in service του κοινού καλού, πάντως το ξέρουν, ναι, οι ακροατές. Έτσι. Πολύ μ' άρεσε αυτό το tip. Mm. Έτσι είναι ο Ομπάμα το μιλάει. Έτσι είναι και η γυναίκα του επίσης. Mm. Και η Μισελ Ομπάμα το μιλάει. Υπέροχη. Είναι υπέροχη. Δεν το εννοώ κομματικά, πολιτικά. Δεν μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή κομματικά. Όποιον πολιτικό αναφέρουμε. Εγώ δεν αναφέρω ποτέ γι' αυτό το λόγο Έλληνες πολιτικούς. Τώρα για σένα, επειδή θα έχεις και πολλούς πελάτες, δεν θα αναφέρουμε Έλληνες πολιτικούς. Που δεν θα αναφέρουμε ούτως ή άλλως βέβαια. Αλλά το ζεύγος Ομπάμα μιλάει καταπληκτικά. Μιλάει καταπληκτικά. Ο Steve Jobs επίσης μιλούσε καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Θα μου πεις, όταν μιλάς για κάτι που έχει γεννηθεί από σένα, όπως ο Steve Jobs δηλαδή, προφανώς και θα μιλήσεις έτσι όπως μιλούσε αυτός. Δηλαδή ήταν, πάρε μας όλα τα λεφτά, πάρ' τα όλα και φέρτε μας όλα τα προϊόντα της iPhone, τέλος πάντων, και όλα τα προϊόντα της Apple. Mm. Είναι το αξίζω. Υπάρχει, ξέρεις, πίσω από τις λέξεις, υπάρχει η πρόθεση προς εαυτόν. Πέρα από την πρόθεση προς τους άλλους που είπαμε είναι το κοινό καλό, το in service, υπάρχει και η πρόθεση προς τον εαυτό. Το αξίζω να είμαι εδώ. Όχι γιατί είμαι εγωιστής, εγωκεντρικός, νάρκισος, ματαιόδοξος. Όχι για αυτούς τους λόγους. Αξίζω γιατί παιδεύτηκα, γιατί παιδεύομαι, γιατί το δουλεύω, γιατί δουλεύω με τον εαυτό μου 20 χρόνια και γιατί βγαίνοντας δεν θα με μπλοκάρω, δεν θα με σαμποτάρω. Ο Steve Jobs, ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να αγοράσουμε όλα τα ροζ iPhone και τα λιλά και τα μπρονζέ, ήταν ότι σκέφτηκε ότι ωραίο θα ήταν να κάνω ένα ροζ iPhone. Θα ήταν ωραίο, θα ήταν γλυκό. Κάποιος θα χαιρόταν που θα το έπαιρνε στα χέρια του. Και αυτή το ρόλο που λέμε, χωρίς καμία διάθεση να με πείσουν. Εγώ το διάβαζα αυτό στις προθέσεις. Δεν Έχεις δίκιο. Θα είχανε πρόθεση να με πείσουν. Mm. Αλλά εγώ δεν το έβλεπα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την επικοινωνία έχουν ως στόχο να βρούνε το πραγματικό καλό το οποίο έχει το προϊόν και να κοινοποιήσουν αυτό.
τα καλά του προϊόντος. Είναι σαφές ότι υπάρχουν κακά του προϊόντος και όχι απαραίτητα σε όλα, γιατί καθόλου δεν θέλω να είμαι ακυρωτική και ματαιωτική για τα πράγματα. Ναι. Απλά αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Και στον εαυτό μας έχουμε όλοι και κακά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι τσιγκούνης. Μιλάω για την κανονική μας ζωή, έτσι. Μπορεί κάποιος να είναι εκδικητικός. Μπορεί κάποιος να έχει ένα φθόνο τον οποίο δεν έχει καταφέρει να τον δαμάσει. Ή μία μικρή ζηλιούλα για το ότι κάποιος κάνει κάτι καλύτερο στον ίδιο χώρο με τον ίδιο επαγγελματικά. Αυτά είναι ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Όταν όμως βγαίνεις να μιλήσεις σε κοινό από την πολυκατοικία που είπες, έτσι, μέχρι, φαντάσου, μιλάς σε έναν γιατρό του νοσοκομείου γιατί νοσηλεύεται ο άντρας σου. Ναι. Είναι δημόσιος λόγος. Ναι, βέβαια, βέβαια. Μπορεί να είναι μεταξύ δύο ατόμων. Εκεί πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα από τι αποτελείσαι. Όσον αφορά το προηγούμενο που είπες, το είδα στο TikTok πρόσφατα, που ήταν ένα βιντεάκι που έδειχνε την αλλαγή στη φωνή της Kim Kardashian. Mm. Η Kim Kardashian πριν 20 χρόνια μιλούσε αυτό που είπες για την Ελληνίδα νοικοκυρά. Αυτό. Και έχει αλλάξει η φωνή της και η περιουσία της μαζί, και δεν είναι και τυχαίο, και όλες οι συνεργασίες που έχει, και είναι πια ένα άτομο με gravitas. Έτσι. Που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Kim Kardashian. Τώρα μιλάει με στιβαρότητα, με σταθερότητα. Η φωνή έχει αλλάξει. Δεν την παρακολουθώ την Kim Kardashian. Τη βρίσκω μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, αλλά για κάποιο λόγο όμορφη, πολύ εντυπωσιακή. Πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα, είναι πριν από οτιδήποτε άλλο. Ναι, δεν την έχω παρακολουθήσει. Αυτούς που παρακολουθώ είναι, παρακολουθώ κάποιους στο TED, εννοείται το αμερικάνικο, εννοείται. Πες δύο-τρία, πες. Και όχι, θα δώσεις και tips σήμερα. Όχι, προτιμώ να μην πω ονόματα, γιατί πραγματικά αυτό που ακούω εγώ μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο θέλουν να ακούσουν οι ακροατές. Γιατί όχι, αλλά πες μας έχει... εσύ, ας πούμε, δύο-τρεις ομιλίες που σου αρέσουν, ξένους ομιλητές, πες μας δύο-τρία ονόματα. Μου άρεσε πολύ ο Μπαντούρα, ο οποίος είχε μιλήσει για... τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, πάρα πολύ. Μου είχε αρέσει του Χάρι Πότερ η συγγραφέας. Πώς τη λένε? Η J.K. Rowling. Η J.K. Rowling είχε μιλήσει. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ... Στο commencement speech. Το έχω δει το commencement. Μήπως είναι το commencement speech που σου έρχεται. Δεν θυμάμαι με την J.K. Αλλά μπορεί να υπάρχει. Δεν είναι. Θυμάμαι μια τρομερή ομιλία, Your Elusive Genius λεγόταν η ομιλία, όπου σου έλεγε, καταπληκτικά πράγματα, σου έλεγε ότι το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις για να συναντηθείς με το genius, το μόνο πράγμα, είναι απλά to show up. Το θέμα δεν είναι το να αγχώνεσαι αν η Χάρη, η Θεία Χάρη, κατάλαβες, το κάλεσμα. Το θέμα δεν είναι το κάλεσμα, είτε να το φοβάσαι μήπως έρθει, μήπως δεν έρθει, τι θα γίνει, θα μου έρθει όταν, ας πούμε, γράφεις ένα βιβλίο ή όταν οτιδήποτε. Το θέμα είναι κάθε μέρα να είσαι εκεί στο ραντεβού σου, ναι, με το χαρτί και το μολύβι, ναι, ή με τον υπολογιστή, ώστε να σε βρει το genius. Και αυτό μου έχει αρέσει τόσο πολύ. Τώρα όμως αυτά μου τα κρίνεις από άποψη περιεχομένου. Είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενο στο public speaking. Και ήθελα να το πούμε. Δεν αυτό. Δεν διαχωρίζουμε, δηλαδή... Τη φωνή τεχνικά με το περιεχόμενο. Σε επίπεδο training, φυσικά και θα τα διαχωρίσουμε και θα τα κάνουμε. Πώς είναι η άρθρωσή σου, πώς είναι το pitch της φωνής σου, είναι πολύ ψηλά, είναι πολύ χαμηλά. Εάν έχεις ροή στο λόγο, εάν κομπιάζεις, αν τονίζεις τα... Εννοείται, αυτό θα είναι η μία πλευρά. Η άλλη, γράφεις μόνο σου το λόγο σου, αν μιλάμε για πραγματικά επίσημους λόγους. Ποιος τον γράφει? Αυτός που στο γράφει, στο γράφει με έναν τρόπο που να φαίνεται σαν να τον λες εσύ ή που να είναι σαν να τον λες εσύ, ή γράφει για τον ίδιο και ουσιαστικά είναι παραφωνία όταν εσύ πρέπει να διαβάσεις ένα κείμενο το οποίο ως ύφος είναι ξένο προς εσένα. Ναι. Και μέχρι να γίνουν όλα αυτά, εννοείται ότι πρέπει να τα διαχωρίσεις και να δουλέψεις το καθένα χωριστά. Κάποια στιγμή όμως όλα αυτά γίνονται ένα. Και το φοβερό είναι το να μην μπορείς να διακρίνεις το τέλος τι ήταν τεχνική, τι ήταν ουσία, τι ήταν περιεχόμενο. Είναι ωραίο το όλο αυτό να σου αφήνει μια αίσθηση ότι ναι, ένα υποσυνείδητο, το ξέρεις από το ψυχοθεραπευτικό που μιλούσαμε πριν, να σου λέει το υποσυνείδητό σου ναι, θέλω να πάω προς τα εκεί. Και έχω διαβάσει αυτό το ανέκδοτο που λέει ότι που ένας τύπος, δεν θυμάμαι να σας πω ποιος, δεν έχει και σημασία, δεν ήταν γνωστός, είχε πάρει ειδικούς και ήθελε να με μάθετε να μιλάω σαν τον καταπληκτικό, μοναδικό, ανυπέρβλητο Winston Churchill. Την πλάκα. Ναι, αλλά εγώ δεν μιλάω έτσι.
Και του λέει ένα, το θέμα είναι, λέει, ότι ο Τσόρτσιλ, he rolls his own cigars. Έτσι, εννοείται. Δηλαδή, είναι αυτή η ρόλη που τους έχουμε δει πρόσφατα στην ταινία αυτή με τον... The King's Speech, μήπως όχι αυτό εννοείς. Όχι αυτό, δεν εννοώ αυτό. The Darkest Hour που έχει πήρε και με το Oscar. Με τον Gary Oldman, βέβαια. Ναι, βέβαια. Που δείχνει και τον έναν... Δύο λόγους νομίζω δείχνει στην ταινία. Είναι ότι τους έγραφε ο ίδιος του. Είναι σημαντικό για τον ομιλητή. Βέβαια. Είναι σαφές ότι έτσι πως έχει γίνει η ζωή μας, ειδικά αν είσαι πολιτικός, αλλά και αν είσαι TED speaker, το οποίο δεν το ήξερα, μιλάω πάντα για το TED της Αμερικής, έρχονται διάφοροι βοηθοί να σε βοηθήσουν να αποκρυσταλώσεις το αυτό μήνυμα. Αυτό που θες να πεις. Ναι. Το μήνυμα είναι δικό σου όμως. Το μήνυμα είναι δικό σου, αλλά η αποκρυστάλωση γίνεται μέσω reflection, μέσω αντανάκλασης με κάποιον ο οποίος στον παρέχει το TED, νομίζω, δεν ξέρω αν το πληρώνεις μόνος σου, πάντως υπάρχει κάποιος, θέλω να πω. Αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Αρκεί πάντα εσύ να έχεις τα ενία αυτού του project και να μην γίνεις ποτέ το αντικείμενο της ομιλίας, αλλά να παραμείνεις το υποκείμενο της ομιλίας. Ναι. Και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί στην Ελλάδα πολιτικοί θα έχουν άλλους να γράφουν. Σίγουρα. Έχουν assistants. Είμαι σίγουρη ότι δεν προλαβαίνουν. Φαντάσου αν για κάθε. Ναι, όχι λόγο... άλλο assistant όμως να σε βοηθήσει ενδεχομένως να γράψεις εκεί πέρα κάτι εσύ. Φαντάζομαι ότι θα τους γράφουν εξ ολοκλήρου. Αρκετοί. Ναι. Και αρκετές. Ναι, οι πολιτικοί οι οποίοι είναι ψηλά έχουν κάποιον που τους γράφει τους λόγους. Εύχομαι να τον διαλέγουν σωστά ώστε να μην χρειάζεται ουσιαστικά... Και ο Τσόρτσιλ ψηλά θα ήταν, αλλά... Ο Τσόρτσιλ ήταν και πολλές δεκαετίες πριν. Δεν υπενήσω ότι ήταν εύκολη η ζωή. Τι εύκολη να ήταν η ζωή μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τύπος έσωσε την ανθρωπότητα από τον άξονα τώρα. Εντάξει, τον έχω ίδωλο. Πρέπει να κάνω εκπομπή. Άκουσα ένα φανταστικό podcast πριν από 10 χρόνια για τη ζωή του Τσόρτσιλ και για πώς σκεφτόταν για τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι έπαθα έναν έρωτα. Είναι αυτό που λέω και εγώ, και λαϊκός και ακαδημαϊκός ταυτόχρονα. Δεν ήταν αποστηρωμένος μόνος του στα διαμερίσματά του. Και δεν ήταν μάνατζερ πολιτικός. Δεν ήταν νέα γενιά, σε ένα μήνα θα τα έχουμε λύσει όλα. Δεν ήταν αυτό. Ήταν ένα σε βάθος χρόνου, ξέρω τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στην κοινωνία, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν νομοθετικά, από πού θα ξεκινήσω, how to prioritize κτλ. Ήτανε πακέτο. Από άποψη, δηλαδή οι λόγοι δηλαδή που εσύ θα σκεφτείς, οι ομιλίες, οι δημόσιες που είναι πολύ έτσι εμβληματικές στον καθένα από εμάς ή και συλλογικά, δηλαδή τώρα ο λόγος I have a dream του Martin, Dr. Martin Luther King τώρα, έτσι. Ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί και σε τραγούδι. Ή του Kennedy στο τείχος του Βερολίνου για παράδειγμα. Έτσι. Ναι, το είμαι Βερολινέζος. Που Βερολινέζος στα γερμανικά Berliner σημαίνει ένα ντόνατ, οπότε... Το Μπερλίνερ είναι ένα ντόνατ γεμισμένο με μια μαρμελάδα φράουλα. Ναι. Οπότε ουσιαστικά εγώ ζω στο Βερολίνο, γι' αυτό γελάμε πάρα πολύ με το λόγο. Λόγο αυτό. Με εκείνο το σημείο του λόγου του Kennedy. Που έλεγε Ich bin ein Berliner και εμείς λέγαμε είσαι ένα ντόνατ. Τι ωραία. Πολύ καλός ρήτορας και αυτός. Εξαιρετικός. Ο JFK. Ναι, γιατί πραγματικά συνδεόταν με τους ανθρώπους, όχι με το κοινό του. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Σκέψου λίγο στην Ελλάδα, και εννοείται όχι μόνο στην Ελλάδα, απλά μια που ζεις και ζούμε, και εγώ ζω το μισό μου καιρό, ίσως λίγο λιγότερο στην Ελλάδα. Σκέψου λίγο το πόσες λέξεις έχουν κομματικοποιηθεί και αναλόγως με το κόμμα το οποίο μιλάει, μάλλον με τον ρήτορα που εκπροσωπεί ένα κόμμα, αποφεύγει συγκεκριμένες λέξεις τζιζ και επιλέγει κάποιες άλλες που το άλλο κόμμα δεν θα τις επέλεγε ποτέ. Αυτό που λες δεν το ξέρω, hold your thought. Ναι. Το ξέρω μόνο για τον Donald Trump, ότι λέει δεν χρησιμοποιεί ποτέ στους λόγους του λέξεις όπως έχασα, ήττα, αποτυχία. Ποτέ, θα βρει άλλο τρόπο να τα εκφράσει αυτά. Ναι, αυτό είναι λίγο, κατάλαβες, αυτό είναι λίγο μπακαλίστικο. Και μπορεί... Εσύ λες άλλο τώρα. Ναι, εγώ... Ξαναπες μου και να το καταλάβω όμως. Αυτό με το που είπες με τους πολιτικούς. Εγώ λέω ότι... Θα σου το πω λίγο διαφορετικά. Στο 1984 του George Orwell, αυτό το προφητικό βιβλίο, έλεγε μέσα ότι αποφεύγουμε συγκεκριμένες λέξεις, μάλιστα απαγορεύονται. Και απαγορεύεται η λέξη super, λέει μες στο βιβλίο. Γιατί? Και λέγεται η λέξη super αντικαταστάθηκε με το double good plus. Ναι, γιατί? Απίστευτο. Γιατί η λέξη super
I'm so excited. Είμαι, νιώθω θαυμασμό. Το λέω στα ελληνικά. Είμαι συγκινημένος. Σου λέω αντίστοιχες λέξεις, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Προκαλούν ένα θυμικό το οποίο θέλει να βγει στην επιφάνεια. Ο άνθρωπος θέλει να νιώσει. Θέλει να γίνει αφρός, ναι, το συναίσθημά του. Ναι. Και αυτό φοβόταν. Ή πώς το λένε, οι κυβερνήσεις του βιβλίου του 1984, ότι τους ανθρώπους τους βγάζανε από τη στενή έννοια του να είσαι πολίτης που υπακούς στο σύστημα. Ναι. Τους βάζανε ιδέες θυμικού, κατάλαβες, το να συγκινούνται, το να αγαπούνε, το να... Για να μην βγαίνω από το θέμα μας, ο δημόσιος λόγος πρέπει να συγκινήσει. Δεν πρέπει. Πρέπει να νομίζω ο στόχος πρέπει να είναι. Πρέπει να μας συγκλονίσει, αν μπορούμε. Πρέπει να μας εμπνεύσει. Πρέπει να πούμε άκουσα και ένιωσα. Όχι μόνο άκουσα και φαντάστηκα. Μα εγώ τώρα θυμάμαι να σας πω ταινίες, παιδιά. Ταινίες, δηλαδή στην ταινία που έχει πάρα πολλά χρόνια που έχω δει την ταινία, αλλά το λόγο του Αλ Πατσίνο στο Any Given Sunday, που είναι εκεί με τις ομάδες που είναι, ή το λόγο του, πώς τον λένε, το Game of Thrones, και ο Τζον Σνόου, το λόγο των που πάμε τώρα να πολεμήσουμε, πάμε, το έχουμε. Αυτοί οι λόγοι πολεμικοί εμένα με τρελαίνουνε. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Και το είπες στην ταινία αυτή που έγινε, που πήρε το Όσκαρ με τον Γκάρι Όλτμαν, που έκανε τη ζωή του Τσόρτσιλ. Επίσης. Ναι, και εκείνο. Εκείνο ήταν και το θέμα της ταινίας, ήταν οι λόγοι του Τσόρτσιλ. Και η φράση δηλαδή του τίτλου είναι από τον... Θυμήσω όμως και το The King's Speech, που είναι μια άλλη ιστορία. Τρελαίνομαι, που είναι συνάδελφος εκεί πέρα, δικό ναι, σου. Ναι, θυμήσω δηλαδή το, κατάλαβες, θυμήσω το αντίθετο. Όχι έναν άνθρωπο που ξεχυλίζει το μέσα του. Δεν ξεχυλίζει, όχι. Ξεχυλίζει όμως με έναν άλλο τρόπο. Ξεχυλίζει με έναν άλλο τρόπο. Θυμήσω έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να πει συγκεκριμένο φωνή ή συγκεκριμένο... Τραυλός. Ναι. Και το πόσο υποφέρει. Δεν τραυλίζει το στόμα του, τραυλίζει το συναίσθημά του, τραυλίζει η πρόθεσή του, τον πονάει. Ήταν τόσο υπέροχη ταινία. Πες μας όμως για τη διαδικασία, τώρα μόνο για τη διαδικασία που ακολούθησε ο συνάδελφός σου, Τζέφρι Ράς, πώς τον λέγανε στην ταινία, δεν θυμάμαι, δεν έχει και σημασία, για να κάνει τον τραυλό βασιλιά που έγινε βασιλιάς χωρίς να το θέλει κιόλας και χωρίς να του αναλογεί κιόλας. Έτσι. Να κάνει αυτό το φοβερό... Δηλαδή το θυμάμαι πολύ ωραία, πολύ ωραία ταινία. Είναι coming out. Όταν καταφέρουμε... Και αυτό τώρα πάμε πάλι σε άλλο. Αυτό ήταν το coming out που είπες. Είναι coming out. Είναι ένα κανονικό coming out. Τι ωραία, μου θύμισες τώρα κάτι άλλο. Πολλές φορές συμβαίνει να πω... Αποκαλύψου σε έναν πελάτη μου. Reveal yourself. Το οποίο αυτό είναι το coming out. Είναι μαγεία από εκεί πέρα που είσαι ένας άνθρωπος που, δεν ξέρω, μαζεύει τα ρούχα του, διπλώνει τις κάλτσες του, μαλώνει με το σκύλο του. Δεν του το έχει ο ίδιος το βασικά. Που δεν του το έχει και που δεν του το έχει ο ίδιος και που έχει συνηθίσει να ζει με φίλτρα και που αν τον βγάλεις από τα φίλτρα του νιώθει σαν να πρέπει να περπατήσει στο νερό και ότι θα πνιγεί. Η αποκάλυψη είναι κάτι το μαγικό, είναι συγκλονιστικό, είναι ηφαιστιακό. Και εκεί αυτό θέλουμε. Και μετά αυτή η φράση που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, you own the room. You own the room. Όχι από εξουσία όμως, να κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Όχι, με την παρουσία σου. Not because you're powerful, because you're strong. Ναι. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά που η Hannah Arendt, η λατρεμένη Hannah Arendt, τόσο ωραία έθεσε για πρώτη φορά, όσο εγώ ξέρω, δεν μπορεί να το έχει πει και κάποιος άλλος. Η δύναμη είναι η ουσία. Η εξουσία είναι αυτό που συμβαίνει όταν η δύναμη έχει πια σβήσει και ο άλλος γαντζώνεται στην ανάμνηση, ναι, της, ναι, δύναμής, ναι, του. Ναι. Έτσι λοιπόν το θέμα εξουσία είναι ένα θέμα το οποίο είναι, πώς να το πω, τζις και κακό. Δεν το χρειαζόμαστε. Ναι, χρειάζεται, ναι, έτσι, να ξυπνήσουμε, ναι, τη δύναμή μας και όχι να γαντζωθούμε σε ανάμνηση δύναμης που είναι η εξουσία. Γιατί η εξουσία σημαίνει και εκδικητικότητα, σημαίνει και θυμάμαι τι μου κάνει ο άλλος και του κάνω τα αντίστοιχα και χίλια. Και εξουσία, τώρα θυμάμαι, τώρα τον Ομπάμα τώρα πάλι μου έρχεται, η εξουσία δημιουργεί απόσταση. Αλήθεια. Εγώ με τον Ομπάμα και θέλω και μπορώ να πάω για ποτό. Πώς να σου έτσι πω.
να βγούμε να τα πούμε. Κάτσε να σου πω τώρα τι περνάω. Ο δημόσιος λόγος θέλει σύνδεση. Ναι. Από αυτή την έννοια θέλει δύναμη, θέλει καθαρότητα, αυτό που λέγαμε. Θέλει διάβια, θέλει διαφάνεια, θέλει να σηκωθούν τα φίλτρα ώστε να μπορέσει να υπάρξει η επικοινωνία η ωραία. Και σίγουρα δεν θέλει εξουσία. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Κρυώνει, είναι ένα κρύο πράγμα η εξουσία. Εγώ όμως θέλω να δώσεις και tip σήμερα. Όλη θέλω την κάτι ώρα... να πεις τώρα. Δεν γίνεται. Θα μας πεις διάφορα τώρα. Όλη αυτή την ώρα δίνω tips. Ωραία. Όλη αυτή ναι, όχι. Και λίγο πιο έτσι. Να, όπως αυτό που πριν έκανες στα κοκοράκια. Θέλω να πεις και τέτοια πράγματα στους ακροατές μου. Όταν έχετε μια φράση, πρέπει να κοιτάτε πού είναι το ρήμα, πού είναι το υποκείμενο, πού είναι το αντικείμενο. Και πρέπει να επιλέξετε ποια μία λέξη από τις 10 που αποτελούν μια πρόταση είναι αυτή στην οποία θα σταθείτε και θα προσθέσετε συναισθηματικό βάρος. Έτσι έκανε ο Dr. Martin Luther King με τη φράση «Have a dream». Βέβαια. Γιατί δεν επαναλαμβάνει. Βέβαια. Γιατί είναι ένας λόγος, λέει, που κρατάει 30-40 λεπτά. Εμείς όμως θυμόμαστε τη φράση «I have a dream». Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. «I have a dream». Αν το τονίσεις «I have a dream», τώρα τη φράση όμως. Είναι πολύ διαφορετικό. Ποιος το σκέφτηκε αυτό από το, το... Ο ίδιος το. I have a dream. Ξανά, περίμενε. Για πες και ξανά πες. Εάν πεις. Αν πάρουμε τη φράση I have a dream, στο λέω γιατί σου άρεσε πολύ. Οπότε... Πάρα πολύ. Και όπως και του Ομπάμα το weekend. Ναι. Αυτά ήταν πιο πολύ σλόγγαν, οπότε εκεί δεν μπορείς να παίξεις. Αλλά αν πάρεις την πρόταση I have a dream, είναι τελείως διαφορετικό να πεις I have a dream με το I have a dream. Α, ναι. Με το I have a dream. Αυτός πώς το έλεγε. Στο I have a dream. Μαζί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι δείχνεις τελείως διαφορετική πρόθεση στόχου αναλόγως με το αν είναι I have a dream που εννοείς όχι άλλοι, μόνο εγώ. Ναι. I have a dream σε αντίθεση με το I have a notion, σε αντίθεση με το I have a solution. Αυτός το έλεγε για όλους. Έτσι. Α, και ο τονισμός παίζει ρόλο. Αυτό, τονισμός, αυτό, ναι, ναι. Αυτό προσπαθώ. Αυτό σου έλεγα πριν. Ότι σε μία πρόταση, η οποία παράδειγμα αποτελείται από 10 λέξεις, ναι, πρέπει να βρεις ποια είναι η λέξη η οποία έχει όλο το συναισθηματικό βάρος που θέλεις να εκφράσεις αναλόγως με το τι θες να πεις. Σκέφτομαι τώρα. Για σκέψου μία. Μπορείς να σκεφτείς από ένα τραγούδι. Για σκέψου έναν στίχο από ένα τραγούδι που αγαπάς πολύ. Και ας παίξουμε λίγο. Από όσους ακροατές τώρα τα ακούσαμε και τα τραγούδια να γελάσουμε όλοι που δεν ακούω μουσική εγώ. Ακούω μουσική όταν οδηγάω. Όχι με τη μουσική, δεν με βολεύει. Δεν με βολεύει, δεν περηφανεύομαι καθόλου για τη μουσική μου παιδεία. Ωραία. Ακούω ό,τι να είναι. Ωραία, πες ό,τι να είναι. Τι να πω. Θα ήθελες να μας πεις πώς νιώθεις μετά από τα 6 χρόνια πολύ επιτυχημένης πορείας σε podcast στο γιατιόχι.gr. Είμαι over the moon. Δεν το πιστεύω και το πιστεύω αυτό. Δεν μπορώ να το περιγράψω ότι δεν το πιστεύω και ταυτόχρονα το πιστεύω. Τώρα γίνεται και Μάιο η ηχογράφηση και είναι τα 6 χρόνια από την πρώτη επεισόδιο που έχει ηχογραφηθεί. Ηχογράφηκε Μάιο του 2016. Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν. Όπως έλεγε και το τραγούδι του Χατζηδάκη. Εσύ τα λες πολύ μπάσα όμως. Εμένα η φωνή μου είναι από μόνη της λίγο τσιριχτή, ρε παιδιά. Εγώ όταν ήμουν μικρή μου λέγανε όλοι ότι έχω τσιριχτή φωνή. Μέχρι που με ανέλαβε. Δεν το πιστεύω καθόλου αυτό που λες ψέματα. Όχι, μέχρι που με ανέλαβε ο δάσκαλός μου και με ανέλαβε και ένας εραστής μου παλιός που μου είπε: Κορίτσι μου. Αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ. Άμα μιλήσω με το. Δεν ξέρω να μιλήσω βέβαια. Αλλά μιλά αλλιώς. Όλοι μας μιλάμε αλλιώς. Έτσι. Και μιλάς με τη μάνα σου και αρχίζει και μάλλον με τη μάνα σου, πω εγώ, θα πάει η φωνή εκεί πάνω. Σκέψου επίσης με ότι... τα παιδιά σου επίσης θα πάει η φωνή εκεί πάνω. Σκέψου ότι τα κοριτσάκια μιμούνται το να. Ενώ είναι 20, 21, 22, μιμούνται το να ακούγονται στα 13, 14. Δηλαδή υπάρχει και μια μόδα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι γυναίκες στις αρχές του 20ου αιώνα ή μέσα στον πρώτο ή μέσα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μιλούσαν ή μετά έτσι. Μιλούσαν με ψηλή φωνή. Μου φαίνεται αδιανόητο. Αυτές οι γυναίκες σκύβανε και μαζεύανε τα συντρίμια του πολέμου. Αποκλείεται να μιλούσαν με ψηλή φωνή. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Άσε που έχουμε από τότε γραμμέ, ηχογραφημένα πράγματα και σαφώς δεν μιλούσαν. Δεν μιλούσαν. Αυτό το τσιριχτό δείχνει κάτι. Δείχνει εσωτερικό μπλοκάρισμα. Δείχνει your dead end. Το δικό σου dead end. Και αυτό με την εξουσία που είπες τώρα, φαντάζομαι ότι στη δεκαετία του 80 αυτό το αυταρχικό ήταν πολύ πιο. Ναι, εντάξει. Όντως, δεν σου λέω ότι ήταν όλα τέλεια. Διαλλάζει και η κοινωνία μαζί με αυτά. Σκέψου ότι
Μέχρι το 1600 απαγορευόταν να γράψεις ή να μιλήσεις για θέμα πλην από το θρησκευτικό ή το εκκλησιαστικό. Ναι. Το 1600 γράφεται η πρώτη όπερα που έχει να κάνει με έρωτα δύο κοινών θνητών ενώ επί αρχαίας Ελλάδας, ναι, μέχρι την αρχή του χριστιανισμού. Σαφέστατα τα περισσότερα θέματα ήταν και εξυμνούσαν το θείο με οποιαδήποτε μορφή, αλλά και μιλούσαμε για, κατάλαβες, για έρωτες κοσμικούς, για κοσμικά θέματα. Έτσι λοιπόν, όταν έχεις τόσους αιώνες κατήχηση με ένα δόγμα, ξαναλέω, άρα στενό πράγμα, ναι, όχι, ναι, ευρύ, ναι. Όταν μιλάς μετά, η φωνή σου γίνεται, ναι, εξουσιαστική, γίνεται μονοεπίπεδη, διότι εξυπηρετεί το δόγμα. Ναι, 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 και άλλες εποχές κιόλας βέβαια. Θεωρώ ότι από τη δεκαετία του 80 και μετά όμως το θέτεις πάρα πολύ ωραία. Νωρίτερα, από τη δεκαετία του 70... άλλαξε ο τρόπος που μιλάμε, κατ' εμέ για καλό. Βέβαια. Για καλό. Και μα αυτή... και το management και στις εταιρείες, δηλαδή, κάποτε ήταν το αυταρχικό. Το κάνεις αυτό γιατί το είπα εγώ. Ξέρεις ότι η Σκανδιναβία τώρα έχει μόνο γυναίκες πρωθυπουργούς, έτσι. Ναι, να ναι. μιλήσουμε και για το θέμα gender. Άκου λίγο το πώς μιλάνε. Μιλάνε όπως σου αρέσει, μιλάνε όπως είπες για τον Ομπάμα. Μιλάνε με ζέση και in service. Και ενώ είναι γυναίκες, δεν απαρνούνται το γυναικείο, δεν γίνονται δηλαδή αυτό το άντρο-γυναίκα για να επιβιώσω σε έναν αντρικό κόσμο, αλλά δεν είναι bimbos. Η αυτή μιλάει έτσι, που την έχουμε δει λόγω των αυτών που έπαθε η χώρα, της Νέας Ζηλανδίας. Έτσι. Δες την πρωθυπουργό της Μολδαβίας που τώρα πάλι μιλάμε δεν για τη Μολδαβία. Αυτή, ναι. Μιλάμε τώρα για τη Μολδαβία και τώρα τις τελευταίες 3-4 μέρες έχει κάνει πολλές συνεντεύξεις γιατί φοβούνται για ρωσική εισβολή, ναι, για παράδειγμα και εκεί. Για δες τι ωραία που μπορεί να ισορροπήσει κάποιος το θηλυκό του, είναι ένα αυθεντικό θηλυκό, χωρίς να φορέσει το αρσενικό, ναι, καπέλο, χωρίς όμως να φεύγει προς μπιμπιμπό και... Ναι. Πες. Όχι, χωρίς να φεύγει προς κούκλα. Ναι. Μένεις σε μια ουσιαστική θηλυκή αυθεντικότητα. Η Μέρκελ πώς μιλούσε? Η Μέρκελ δεν είχε καλό public speaking, αλλά αυτό εξυπηρετούσε το image της. Έχω δουλέψει πάρα πολύ και με ανθρώπους της Μέρκελ και έχω παρατήρηση με μεγάλη προσοχή τη Μέρκελ. Ζω στο Βερολίνο, οπότε είναι λογικό. Και έχω κάνει public speaking στους πράσινους. Ποιοι είναι αυτοί? Στους οικολόγους. Ναι. Ναι. Τώρα για τις τελευταίες εκλογές ήμουνα μία από τους public speaking trainers. Η Μέρκελ ήθελε να δείξει, γιατί έτσι ήταν, ότι δεν την ενδιαφέρουν τα δικά της προσωπικά υλικά αγαθά. Δηλαδή ήθελε να δείξει ότι δεν την ενδιαφέρει η εξουσία η προσωπική δική της. Δεν την ενδιαφέρει το να βγάλει λεφτά από την πολιτική. Δεν την ενδιαφέρει να έχει ένα πανάκριβο σπίτι. Δεν την ενδιαφέρει να βγει με λιμουζίνες, να οδηγεί Πόρσε και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, όπως ήταν με το ποδήλατο, Πόντος ήταν με το ποδήλατο και έκανε τα ψώνια μόνη της. Ναι, ναι, τα έχουμε δει αυτά. Και έχει απλά πίσω... Και στο σούπερ μάρκετ τα έχουμε, ναι, δει, ναι, να τα κάνει μόνη, ναι, της. Ναι. Και έχουμε από πίσω απλά κάποιους του Secret Service, οι οποίοι απλά την προσέχουν, αλλά την έχουν με... είναι με το ποδήλατο. Το public speaking της ήταν το ίδιο. Ήτανε ανθρώπινο, προσωπικό, direct, χωρίς καμία φανφάρα. Κάποιος θα το έλεγε σχεδόν φτωχικό. Ναι. Αλλά είχε καταφέρει, για καλό και για κακό, να γίνει η μανούλα του έθνους. Ναι, ναι, τα κατάφερε, ναι. Ήτανε πολύ συγκινητική όταν έλεγε για την πανδημία. Θυμάσαι, ήταν όντως πολύ συγκινητική. Που έλεγε ότι ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε τα Χριστούγεννα και θα κλείσουμε. Δηλαδή και ήταν πολύ συγκινητική. Θυμάσαι πώς μιλούσε για τους μεγάλους ανθρώπους? Όχι, τότε μόνο αυτό είδα, αυτό σας δηλώθηκε. Ήτανε τρομερό το πώς έλεγε οι δικοί μας άνθρωποι. Ναι. Και ο Τσιόδρας το είπε αυτό κάποιες φορές στην αρχική. Και ο Τσιόδρας ήταν καλός ομιλητής. Οι δικοί μας άνθρωποι. Ναι. Όχι αυτοί που κατάλαβες. Ναι, ήταν πολύ, ναι, καλός ομιλητής ο Τσιόδρας. Στην πρώτη φάση της πανδημίας. Τότε που έβγαινε. Τότε, ναι, που έβγαινε στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και τον αγαπούσαμε όλοι εμείς. Τον αγαπούσαμε όλοι εμείς γιατί φαινόταν ότι δεν έχει δική του ατζέντα. Φαινόταν ότι ό,τι έλεγε το έλεγε γιατί πραγματικά ήταν για το καλό μας. Πάλι in service. Θα ρωτήσω και τους ακροατές ποιοι είναι οι καλοί ομιλητές που τους έρχονται, έτσι, στο μυαλό. Ωραία. Να μας πούν, να κάνουμε έτσι μια έρευνα, γιατί έχω και εγώ περιέργεια. Mm-hmm. Να πούμε, γιατί εμένα μου έρχονται μόνο ξένοι παιδιά, δεν τρέπομαι να σας το πω. Για μεγάλο ονόματα εννοώ, έτσι. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, άνθρωποι μεταξύ 40 και 50 χρονών αποκαλύπτονται. Είναι, ναι, οι επόμενοι μεγάλοι leaders, έτσι. Ναι, και αυτή, ναι, τη στιγμή, ναι, αποκαλύπτονται, γιατί δουλεύουν και σε πολλά άλλα, αλλά και στο δημόσιο λόγο. Πολύ.
Και αυτά θέλουν και δουλειά και με συνοδεία ειδικού και θέλουν και practice. Βέβαια. Και θέλει να προετοιμάσεις τον εαυτό σου ψυχικά και νοητικά, να εκτίθεσαι και να μην γυρνάει boomerang. Να μην φοβάσαι, να μην πέφτεις σε παγίδες νοητικές δικές σου, να μην βάζεις αυτόν goal. Ναι, έτσι. Ναι. Θέλει. Που θα βάλεις στην αρχή όμως. Δεν ξέρω. Μπορεί και να τα καταφέρεις και να μην βάλεις. Όχι, σίγουρα, αλλά μπορεί και να βάλεις. Μπορείς, να σου πω ότι ναι, κάποιος που έχει μιλήσει σε ένα μικρό κοινό και ξαφνικά θα του έρθει μία πρόταση για να μιλήσει σε 400 άτομα, είναι λίγο κάπως για αρκετό κόσμο. Φανταστείτε τους ανθρώπους από κάτω να σας χαμογελάνε την ώρα που εσείς μιλάτε. Δηλαδή μπείτε με αυτό το visualization ότι από κάτω κουνάνε το κεφάλι τους καταφατικά και χαμογελάνε. Και σας δέχονται σαν να είστε... Ο αγαπημένος τους ξάδερφος που έχουν να τον δουν 20 χρόνια και σαν να έχουν ήδη, και παρόλο που κάθονται κάτω και εσείς μιλάτε πάνω, σαν να έχουν προετοιμάσει το σπίτι τους και να το έχουν ανοίξει για να σας δεχθούν και σας έχουν κάνει τσουρέκια και πιτιφούρ και ζεστή σοκολάτα, γιατί θέλουν να σας δεχθούν. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, που δεν το λέω ότι είναι απλό, αλλά είναι το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να τους να ανταμώσετε μαζί τους και να τους χαρίσετε όλα σας τα δώρα, τα οποία είναι δώρα σκέψεων, ενιών, συναισθημάτων και κυρίως διάβειας και διαφάνειας. Τσιρίζω από μέσα μου, κάνω eye contact, τους κοιτάω. Πάντα. Τους κοιτάω. Πάντα. Νόμιζα θα έλεγες κοιτάξτε στο... πάνω από τα κεφάλια τους. Όντως, εξαρτάται από την αίθουσα. Εξαρτάται από το πόσο μακριά ή κοντά είναι. Αν βρεις κάποιον που σου χαμογελάει όντως, δηλαδή που κάθεται εκεί πέρα και έχει ένα χαζό χαμόγελο. Θα πω σε αυτόν μόνο. Όχι, αλλά ενίοτε θα κάνεις μια σύνδεση μαζί του. Και μετά θα κάνεις μια σύνδεση με κάποιον άλλον. Εγώ όταν μιλάω σε κοινό, μου αρέσει να περπατάω, σου λατσάρω λίγο, αλλά δεν σου λατσάρω... είτε από βαρεμάρα είτε από anxiety, σου λατσάρω για να πετύχω όλη την αίθουσα. Ναι, δηλαδή, ναι, αλλά αυτό εξαρτάται και από το. Εξαρτάται από την αίθουσα. Όχι από την αίθουσα. Από το μπορεί να σου πούνε θα μιλάς εδώ σε αυτό το πόντιουμ. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό λέω. Μπορεί να σου επιτρέπεται ή όχι, θέλω να πω. Ναι, έχεις δίκιο. Εάν σου επιτρέπεται να περπατάς, μπορείς να κάνεις 2-3 βήματα εκτός του κέντρου της σκηνής, ναι, με πάντα το σώμα ανοιχτό προς το κοινό, δηλαδή ρε παιδί μου... Ανοιχτό. Ναι, δηλαδή να προσέχεις να μην κλείνεις το σώμα σου και θέλω να σας πω για το Angel's Cocktail, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό tip. Να τελειώσω λίγο με οπωσδήποτε αυτό. Οπωσδήποτε θα τελειώσουμε αυτό πρώτα. Ναι, ναι. Λοιπόν, το έχω σημειώσει εδώ. Angel's Cocktail. Angel's Cocktail, είναι πάρα πολύ ωραίο. Περίμενε. Αν μου δίνετε τη δυνατότητα να περιφέρω να περπατάω, περπατάω με αλλά ένα με άνοιγμα. Πρόθεση, με πρόθεση. Με πρόθεση. Ότι θέλω να πιάσω το κοινό που είναι στα αριστερά. Όπως είμαι εγώ στα αριστερά. Θέλω να με αγαπήσουν και οι καρέκλες. Συνεχίζουμε. Όχι αυτό να, θέλω. Το να με αγαπήσουν είναι ματαιόδοξο. Δεν αλλά... θέλω να είσαι ματαιόδοξος. Όχι εσύ, δεν θέλω να είμαστε ματαιόδοξοι. Ωραία, αλλά τι να πω. Ότι θέλω να μεταφέρω, όχι, να αλλάξω τον κόσμο. Άκου. Θέλω να με αναγνωρίσουν. Recognize. Ναι. Θέλω να αναγνωριστούμε εμείς οι άνθρωποι με τις κοινές αξίες, ναι, με τα κοινά οράματα. Θέλω να με αναγνωρίσουν ως δικό τους άνθρωπο. Ωραίο το είπες και αυτό. Δεν έχει να κάνει τίποτα το ματαιόδοξο. Όσο πιο ματαιόδοξος είναι κάποιος, τόσο χειρότερο δημόσιο λόγο κάνει. Όσο πιο πολύ είναι ερωτευμένος με τον εαυτό του, τόσο χειρότερο δημόσιο λόγο κάνει. Έχω σκεφτεί τώρα παραδείγματα, δεν θα τα πω. Απόλυτη διαφάνεια. Κλαράκι, φιλαράκι, το οποίο ξέρει τι λέει και το οποίο επιθυμεί να συνδεθεί και επιθυμεί να τον αναγνωρίσουν ως δικό τους άνθρωπο. Ναι, αλλά να πάμε πάλι λίγο τώρα στο πρακτικό ζήτημα. Κοιτάω, άμα μια αίθουσα σαν θέατρο. Κοιτάω το κοινό. Ναι. Το κοιτάω αυτόν σε όλη τη διάρκεια. Ή επιλέγω τυχαία, δεν ξέρω ότι μου γυαλίσει και κοιτάω 2-3 που έχω δει ότι έχω συνδεθεί. Έτσι. Αν έχεις κείμενο να διαβάζεις και δεν μπορείς να βγεις εκτός κειμένου και δεν έχεις τους προτζέκτορες που σου έχουν τα λόγια για να μπορείς να κοιτάς επάνω. Τώρα είπες πολύ σημαντικό πράγμα και δεν θα το έλεγα τόση ώρα. Hold your thought. Βέβαια. Δεν έχω χειρότερο από οι μισοί ομιλητές είναι έτσι στην Ελλάδα. Έχουν ένα κείμενο μπροστά τους και το διαβάζουν. Παιδιά, αυτό δεν είναι καλός ομιλητής.
Όχι. Είσαι καλός αναγνώστης. Και όχι μόνο αυτό, ούτε καν αυτό δεν είναι καλό, γιατί σκέψου, το σώμα σου κρύβεται πίσω ένα πόντιουμ, το πρόσωπό σου κρύβεται πίσω από μια κόλλα χαρτί, ο άλλος δεν βλέπει τίποτα, εσύ δεν έχεις καμία αποκάλυψη να κάνεις, αυτό το reveal yourself δεν λαμβάνει χώρα. Ναι, ναι, ναι. Όλοι, ο ομιλητής κρύβεται, οι άλλοι χασμουριούνται. Ναι, φρικτό. Ναι, ναι. Ναι, φρικτό, φρικτό. 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 Ωραία, πήγε να πει κάτι και σε κόψα και το ξέχασες τώρα. Ήθελα να σας πω για το Angel's Cocktail. Πριν πας στο Angel's Cocktail. Λοιπόν, άρα, περιφέρομαι λίγο αν επιτρέπετε. Βοηθάει κάποιος, κάποιος όχι. Ναι. Και κάνω eye contact. Κυρίως με αυτούς που χαμογελάνε. Ωραία. Και μπορεί στην πορεία να χαμογελάνε και άλλοι. Οπότε να βρεις και άλλα targets μέσα στο κοινό. Αλλά το επιδιώκω τα μάτια των. Αφού θέλεις να εξηγήσεις, το είπαμε, αφού θέλεις να εξηγήσεις τον κόσμο αναλόγως με το τι μιλάς, ναι, σε ανθρώπους, θέλεις να γίνεις και πιο προσωπικός και ενίοτε να κοιτάς το πρόσωπο, στα μάτια κάποιους, που ναι, εννοείται ναι, ναι, είναι θετικά διακείμενοι, και θέλεις να μιλήσεις και να χαρίσεις το δώρο συνολικά. Θέλεις και τα δύο. Άρα και κάνεις γενικές ματιές και κάνεις ειδικές συνδέσεις. Ωραία. Angel's Cocktail. Angel's Cocktail είναι ότι όταν θέλεις να πιάσεις, να κάνεις τους άλλους πραγματικά να σε δούνε, από εκεί πέρα που είσαι πρέπει να κάνεις 1-2 βήματα μπροστά και να ανοίξεις τα χέρια σου. Ναι. Ενώ έτσι παρουσιάζεις μια καινούρια σκέψη, έτσι παρουσιάζεις μια καινοτομία ή ακούστε με ή εκείνο αυτό το θαυμαστικό που θα λέγαμε. Δηλαδή έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Βήμα, βήμα, ανοίγεις χέρια, κοιτάς. Και όχι για να γίνεις ο Καραγκιόζης, ούτε για να κάνεις κάτι τόσο τεχνικό που... Δηλαδή εγώ τώρα δεν σας λέω Αμερικανιά, two steps and open your arms. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι όπως όταν μπαίνουμε σε ένα σπίτι και ο οικοδεσπότης ανοίγει τα χέρια για να μας αγκαλιάσει και να μας καλωσορίσει και κάνει ένα βήμα προς τα εμάς, ο εγκέφαλός μας έχει συνηθίσει να βλέπει, μάλλον να αξιολογεί το άνοιγμα των χεριών και τα βήματα προς εμάς ως ένα πράγμα θετικό, το οποίο μας ηρεμεί, κατεβάζει την κορτιζόλη που είναι η ορμόνη του στρες, ανεβάζει τη σερωτονίνη και σε κάνει να θέλεις να ακούσεις καλύτερα. Ναι. Κάτι για το οποίο δεν μιλήσαμε σήμερα, μπορεί σε κάποια άλλη εκπομπή. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Έχουμε τρεις εγκεφάλους. Έχουμε τον ερπετοειδή εγκέφαλο, που είναι ο εγκέφαλος του ερπετού που είχαμε πριν από 20.000 χρόνια. Έχουμε αυτό που ονομάζεται μετεχμιακό σύστημα ή λιμπικό. Και έχουμε το νεοισχύο. Επέτρεψε μου σε ένα δευτερόλεπτο να σε εξηγήσω. Ο ερπετοειδής εγκέφαλος έχει να κάνει με το πώς λαμβάνουμε τον ομιλητή. Τώρα πάμε από την πλευρά του κοινού, έτσι. Το τι το κοινό μπορεί να λάβει. Το κοινό θα κρίνει από τη γωνία που κοιτάνε τα μάτια σου πάνω κάτω και τη γωνία του σαγωνιού σου και το πόσο κλειστή ή ανοιχτή είναι η ώμη σου, αν εσύ είσαι αξιόπιστος ή όχι, αν μπορεί να σε εμπιστευτεί ή όχι. Γιατί ο ερπετοειδής εγκέφαλος είναι αυτό που λέμε, έχω ένστικτο, τον βλέπω αυτόν, μου φαίνεται κακός άνθρωπος, τον έκοψα από την αρχή. Είναι αυτές οι σκέψεις που χωρίς να έχεις λογικά επιχειρήματα, κάτι σου μυρίζει. Ναι. Αυτός είναι ο ερπετοειδής εγκέφαλος και αυτός πρέπει να ηρεμήσει για να μπορέσεις να δεχθείς τον ομιλητή. Ναι. Αν ο ομιλητής σε απειλεί με οποιονδήποτε λόγο, έχουμε πολλούς Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι τα λένε καλά, αλλά δεν ηρεμούν τον ερπετοειδή μας εγκέφαλο. Μας κάνουν να μην τους εμπιστευόμαστε, όχι επειδή είναι από το αντίθετο κόμμα, επειδή στις γωνίες του προσώπου, στον τρόπο που κοιτάνε, στα χέρια τους που τα κρύβουν, στους ώμους τους που τους έχουν γυρτούς, μας κάνουν να μην μπορούμε να τους εμπιστευτούμε. Δεύτερο επίπεδο. Λυμπικό σύστημα ή μετεχμιακό είναι εκεί πέρα που παράγεται το συναίσθημά μας. Θα αντιδράσουμε με συναίσθημα σε έναν ομιλητή. Είναι αυτό που λέμε, θα μας εμπνεύσει, ναι, θα μας συγκινήσει. Ναι, όχι, υπάρχουν τρόποι να λάβουμε κάποιον και υπάρχει τρόποι ο ομιλητής να μας κάνει να μπορούμε να τον λάβουμε. Και το ναι, τρίτο ναι, ναι, είναι το επίπεδο σκέψης. Ναι, ο ισχύο. Οι ιδέες του, και εκεί μπαίνει το κείμενο, το πόσο καλογραμμένο είναι το κείμενο. Δηλαδή το κείμενο μπαίνει μόνο στο τελευταίο επίπεδο του εγκεφάλου. Ναι. Το κείμενο είναι καλό. Είναι, ξέρεις, γερά τα επιχειρήματα. Είναι το κείμενο πολύ σημαντικό. Είναι όμως το τελευταίο. Πρώτα πρέπει να έχουμε πείσει εγώ. Συμφωνώ, συμφωνώ το τι είναι το τελευταίο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτά λοιπόν τα τρία. Α, έχεις και τα τρία όμως, είσαι τώρα
εντάξει. Και για, Angel... μεγάλες, για τις μεγάλες πίστες. Και Angel's Cocktail είναι ακριβώς αυτό. Είναι ότι θέλω να σου τραβήξω την προσοχή. Θα πάω προς εσένα και θα σου ανοίξω τα χέρια σαν να θέλω να σε πάρω αγκαλιά. Ναι. Δείτε το Χριστό στις αγιογραφίες και δείτε ότι είναι ακριβώς έτσι όταν μιλάει. Θυμάστε ότι είναι πάντα έτσι με τους μαθητές. Α, ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι έτσι ο εγκέφαλός μας φτιαγμένος, που όταν δει άνθρωπο να είναι με ανοιχτά τα χέρια και να κάνει ένα βήμα προς αυτόν, τον εμπιστεύεται. Ναι. Αυτά. Νιώθεις, έχουμε λατρέψει και εγώ και οι ακροατές. Έχω να πω ότι η φήμη σου προηγείται και χαίρομαι πάρα πολύ που τα έφεραν έτσι οι συγκυρίες και ήρθες στο γιατί όχι και θα ξαναρθείς. Σας το λέω, παιδιά, μην ανησυχείτε, θα ξανακάνουμε. Η φωνή είναι πολύ σημαντικό, να γίνουμε καλοί storytellers είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε λίγο τώρα ο εραστής σας να μιλάει καλά. Δηλαδή δεν είναι από κάτι άλλο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έρωτας. Δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και δυστυχώς στο σχολείο δεν μας το μαθαίνει κανείς. Mm. Μας είχε πει κανείς ότι το μάθημα της γλώσσας. Πώς λέγονται τώρα, δεν θυμάμαι και πώς λέγονται τώρα τα μαθήματα. Τις γλώσσες είναι τόσο σημαντικά. Όπου μπορείτε να κάνετε debate clubs, να πηγαίνετε και να κάνετε. Δηλαδή, μπορείτε να βρεθείτε σε επίπεδο φιλικό. Ο καθένας να πιάνει μία επιχειρηματολογία και να πει υπέρ κάτι και εναντίον ενός πράγματος και να μπορείτε μέχρι το τέλος να την εξελίξετε. Και ευκαιρίες για να μιλήσετε δημοσίως. Είτε αυτό είναι η συνέλευση πολυκατοικίας, είτε αυτό είναι, δεν ξέρω, ένα Zoom call τέλος πάντων, να πείτε, να εκθέσετε την άποψή σας. Και κυρίως effect change. Δηλαδή θα ήταν εξαιρετικά πάρα πολύ να σταματήσουμε να είμαστε τόσο απολιτικ, γιατί εμείς είμαστε κομματοποιημένοι, αλλά δεν είμαστε πολιτικοποιημένοι, και να αρχίσουμε να συμμετέχουμε στα κοινά, γιατί πρέπει να λυθούν προβλήματα και ο δημόσιος λόγος είναι ένα μέσο για να λυθούν προβλήματα. Να γίνουμε όλα είναι πολιτική. Όλα. Τα στοιχεία της Νιώβης ξέρετε όλοι γιατί όχι.gr, θα τα βρείτε όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας φιλώ. Έτσι. Όλους. Φιλιά πολλά. Γεια.